ψηφία. Πέρα από το ότι έχετε αποκλείσει το ενδεχόμενο για ψήφο ανοχής και όχι εμπιστοσύνης, γιατί έχει τεράστια διαφορά το ψήφο εμπιστοσύνης από το ψήφο ανοχής, εσείς έχετε βάλει ένα σαφέστατο στόχο. Πιο ψηλά, πιο δυνατά το κουκουέ. Δηλαδή τι, να αυξήσετε την επιρροή σας στην ελληνική κοινωνία. Δεν έχετε βάλει ούτε θέμα εξουσίας, δεν έχετε βάλει ούτε θέμα συνεργασιών. Αυτό σας βοηθάει. Θα σας πω. Εμείς έχουμε βάλει το στόχο να είναι όσο το δυνατόν πιο ισχυρό το ΚΚΕ για να νιώθει καυτή την ανάσα του λαού η όποια κυβέρνηση προκύψει, με όποια σύνθεση, με όποια χρώμα, είτε με κορμό τη Νέα Δημοκρατία είτε με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ακριβώς είναι ξεκάθαρο και το πρόγραμμα που θα υλοποιήσει την επόμενη μέρα. Και κάθε μέρα βγαίνουν όλο και περισσότερο το τι, σε τι θα είναι δεσμευμένη η επόμενη κυβέρνηση, που θα είναι από χέρι αντιλαϊκή. Η ίδια η Κομισιόν, η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση πιέζει αυτή τη στιγμή για δημοσιονομική πειθαρχία. Τι σημαίνει αυτομάτως αυτό? Ό,τι και να λέγεται προεκλογικά, ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα ασκηθεί πίεση για να αυξηθεί η φορολογία, γιατί είναι προϋπόθεση για τα ματωμένα πλεονάσματα. Άρα, κυρία Δάγκα, και ποιος σημαίνει... θα πληρώσει την ύφη? Ο εργαζόμενος λαός που πληρώνει το 95%, ενώ 5% θα πληρώσουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, ακόμη και αν δεν βγάλουμε άκρη και με τις δεύτερες κάλπες. Και υπάρχει η περίπτωση να πάμε και σε τρίτες κάλπες. Αν ζητηθεί από το ΚΚΕ να δώσει ψήφο ανοχή σε ένα κυβερνητικό σχήμα με προγραμματικές συγκλήσεις, θα πει όχι? Καμιά συνεργασία, καμιά ψήφος εμπιστοσύνης, καμιά ψήφος ανοχής, γιατί αυτό, αν θέλετε, θα δέσει τα χέρια του ίδιου του λαού στο πώς διεκδικεί, στο πώς ασκεί πίεση, γιατί την επόμενη μέρα θα έχει να αναμετρηθεί με πολύ σκληρά αντιλαϊκά μέτρα. Και το κύριο είναι να δούμε πώς από καλύτερες θέσεις, με ακόμα πιο ισχυρό κουκουέ παντού, άρα και στη Βουλή, θα μπορεί να παίρνει έστω και ορισμένες ανάσες ανακούφισης. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, το κουκουέ ήταν αυτό το οποίο κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις. Τώρα που η πλειοψηφία του κόσμου, των μισθωτών, στις 15 του μήνα λέει μου έχει τελειώσει ο μισθός, που κατέθεσε πρόταση για να καταργηθεί ο ΦΠΑ, να καταργηθεί όμως, όχι μειώσει και τέτοια, να καταργηθεί στα είδη λαϊκής κατανάλωσης. Μάλιστα. Γιατί αυτός είναι, αν θέλετε, και ο πληθωρισμός του φτωχού που λέμε, η τεράστια ακρίβεια σε αυτά τα είδη λαϊκής κατανάλωσης. Και βέβαια κατέθεσε και άλλες προτάσεις για προστασία της λαϊκής κατοικίας από τους πληστηριασμούς. Την ίδια στιγμή, βέβαια, κάποιοι που λένε ΣΥΡΙΖΑ, ότι Νέα Δημοκρατία έχουν στηρίξει αυτό το νομοθετικό πλαίσιο. Γιατί θα πρέπει πλαίσιο σε όλους να είμαστε σκληροί, με την καλή έννοια της λέξης. Κάποιοι λένε ότι είσαστε αρκετά δογματικοί, γιατί δεν ξεχωρίζετε μεταξύ των τυφλών των μονόφθαλμων. Δηλαδή αποκλείεται να βλέπετε, λένε κάποιοι, ότι η Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ είναι το ίδιο πράγμα. Εσείς δεν υπάρχει, αν από εσάς θα εξαρτηθεί, να μην είναι η Νέα Δημοκρατία ή να μην είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Να δώσετε ψήφο ανοχής στη Νέα Δημοκρατία ή στο ΣΥΡΙΖΑ. Καλά, θα μου πείτε ότι κάτι έφαγα χθες και με πείραξε, αλλά δεν πειράζει, να μου το πείτε αν θέλετε. Δογματισμός είναι πάντως η στάση που κρατάνε σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως πριν έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και ως αντιπολίτευση, αλλά και το ΠΑΣΟΚ κοινάλ, δογματισμός να υπηρετεί με όλους τους τρόπους τα θέλω και τις απαιτήσεις των επιχειρηματικών ομίλων. Δογματισμός είναι να λέει ότι εγώ θα είμαι το καλό παιδί του ΝΑΤΟ. Γιατί δεν μπορούμε να ξεχάσουμε πώς υποστηρίξανε μέσα στη Βουλή όλα αυτά τα πάντως, νομοσχέδια. Δογματισμός είναι να ψηφίζει το 50% των νόμων που έφερε η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ εννοούμε, και το 70% αντίστοιχα το ΠΑΣΟΚ κοινάλ, που είναι και το κοινό τους έδαφος για να μπορέσουν να φτιάξουν μια κυβέρνηση την επόμενη μέρα. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν το Κομμουνιστικό Κόμμα ενισχυμένο. Και γι' αυτό σας θέτουμε το ερώτημα με αυτόν τον τρόπο. Ναι. Μήπως, αφού βλέπετε ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη ενδεχομένως αποδοχή, θα φανεί αυτό βεβαίως στην κάλπη, πρέπει να το πάρετε απόφαση να φύγετε από τη στάση που έχετε όλα τα προηγούμενα χρόνια και να αναλάβετε έναν πιο ενεργό ρόλο, θα έλεγε κανείς, στα πολιτικά κάτι πράγματα. Κάτι που είχατε κάνει στο παρελθόν. Και να προσθέσω και κάτι εδώ. Επειδή ακούω πολλά χρόνια το Κομμουνιστικό Κόμμα, λέτε ότι ένα πιο ισχυρό Κομμουνιστικό Κόμμα θα δώσει και μεγαλύτερη δύναμη στο λαό να παλέψει για διάφορα ζητήματα. Εάν ένα κουκουέ το οποίο θα είναι σε μια κυβέρνηση δεν θα μπορούσε να είναι, να δώσει εγγυήσεις για ακόμα καλύτερες μέρες ή τέλος πάντων για μια μικρή βελτίωση στις συνθήκες που αφορούν τον κόσμο και τους εργαζομένους. Αποτελεσματική πίεση δηλαδή. Ακριβώς. Αν κάναμε σε κυβέρνηση. Καταλαβαίνω πώς το λέτε.
Αν έκανε αυτό το έγκλημα, για παράδειγμα, το 2015, τώρα θα συζητάγαμε, κύριε Παπαδάκη, και θα μας ασκούσατε κριτική γιατί στηρίξαμε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και το ιδιώνυμο να μετατραπεί σε ιδιώνυμο έγκλημα η κινητοποίηση ενάντια. Κάντε, είχατε μπλοκάρει από μια κυβέρνηση, λοιπόν, για παράδειγμα. Δηλαδή, αυτή είναι η ερώτηση. Έχει το Κομμουνιστικό Κόμμα Πορτογαλίας έκανε έγκλημα, λοιπόν, που συνεργάστηκε με τους σοσιαλιστές. Η ίδια η ζωή έχει αποδείξει, ότι αν συμμετέχει σε μια τέτοια κυβέρνηση που, μάλιστα, κινείται στις ράγες του επιχειρηματικού κέρδους, αν κινείσαι στις ράγες αυτές που υπηρετεί με κάθε τρόπο τις δεσμεύσεις του διαφθορείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, με όποια σύνθεση κτλ., αντικειμενικά θα πάει με τους σιδερένιους νόμους της οικονομίας, της αγοράς, της καπιταλιστικής οικονομίας, που δεν θα τις ανατρέψει. Άρα, ενεργό ρόλο είμαστε το κουέ σε κάθε φάση, ώστε την επόμενη μέρα να μπορούμε να βάλουμε πόδια σε αυτά τα αντιλαϊκά έργα και ημέρες.